budget PC builders ανά τον κόσμο, χρωστάτε ένα ευχαριστώ στην Cooler Master, γιατί όπως έλεγαν οι παλιοί, η φτώχεια θέλει καλοπέραση. Στα χέρια μου έχω την Cooler Master Master Liquid 240L RGB ή ML240L για συντομία. Μια all-in-one ανιδρόψυξη 240mm που δεν έχει να ζηλέψει και πολλά από τους ακριβότερους αντιπάλους της. Ξεκινώντας από την αντλία, η Cooler Master έχει υλοποιήσει στο εσωτερικό κάποιο είδος dual chamber design, αλλά προς το παρόν θα μείνω στην ουσία και η ουσία είναι ότι έχουμε RGB. Και ενώ έχετε καταλάβει ότι αστειεύομαι, ως γνωστόν υπάρχει κόσμος που πράγματι ενδιαφέρεται περισσότερο για το RGB από οτιδήποτε άλλο. Το λογότυπο της εταιρείας επάνω στο μπλοκ φωτίζεται, όπως και τα fans που θα δούμε στη συνέχεια, ενώ για τις εναλλαγές φωτισμού και modes μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο το controller της υδρόψυξης, όσο και κάποιο RGB header της μητρικής σας, κάνοντας εναλλαγές μέσω software σε αυτή την περίπτωση. Το κάτω μέρος του μπλοκ αποτελείται από χαλκό και δεν έχει προτοποθετημένη θερμοαγώγιμη πάστα, την οποία θα βρείτε σε ξεχωριστό σωληνάριο. Αυτό για κάποιον σχετικό σε εισαγωγικά είναι θετικό, αλλά για τον αρχάριο PC Builder μπορεί να αποτελέσει πρόκληση, βάζοντάς τον στη διαδικασία να επιλέξει πόση πάστα θα βάλει τελικά και πώς θα τη βάλει. Αλλά νομίζω ότι σε κάτι τέτοια μικρά πράγματα κρύβεται όλη η γλύκα του PC Building. Η διαδικασία τοποθέτηση διαφέρει αρκετά από αυτήν που έχω συναντήσει στις περισσότερες all-in-one τελευταία, αλλά παραμένει σχετικά απλή. Η λίστα συμβατότητας περιλαμβάνει σχεδόν τα πάντα, εκτός από Threadripper. Σοβαρά τώρα, υπάρχει κάποιος που θα την ήθελε για Threadripper? Αν και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, για τη σύνδεση με τη μητρική θα χρειαστεί να συνδέσετε ένα 3-pin καλώδιο στο CPU fan header και ένα 4-pin για το φωτισμό είτε στη μητρική σας είτε στο controller που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Εγώ προσωπικά τίμησα το controller, μιας και από ένα σημείο και μετά η χρήση 3-4 διαφορετικών προγραμμάτων διαχείρισης RGB αρχίζει να με κουράζει. Παρ' όλα αυτά, η σύνδεση με την τροφοδοσία γίνεται με Molex και στο modular τροφοδοτικό μου αναγκάστηκα να προσθέσω Molex καλώδιο, γιατί δεν το χρειαζόμουν προηγουμένως, αποκλειστικά και μόνο για την ML240L. Οι σωληνώσεις έχουν επένδυση εξωτερικά, πράγμα που αναβαθμίζει αισθητικά το προϊόν, ενώ παρέχει ακαμψία τέτοια που δεν επιτρέπει να τσακίσουν ακούσια. Ωστόσο, η εξωτερική επένδυση δείχνει στην αφή ότι δεν είναι αντίστοιχη με αυτή που βρίσκουμε σε ακριβότερες all-in-one υδροψύξεις, μιας και στην ML240L πρόκειται για πλαστικής φύσεως υλικό. Τη δουλειά της όμως την κάνει και την κάνει άψογα, συγκριτικά με το κόστος της, ίσως και καλύτερα από άψογα. Το ψυγείο από αλουμίνιο έχει πάγους που ανέρχεται στα 27mm, με τις υπόλοιπες διαστάσεις να ανέρχονται στα 277x119,6mm. Η ML240L έρχεται με δύο RGB PWM fans των 120mm με CFM της τάξης του 66,7 σύμφωνα με την εταιρεία. Και εκτός από την προσθήκη RGB σε μια υδρόψυξη αυτού του εύρους τιμής, τα fans έχουν επένδυση από λάστιχο για την εξάλληψη των κραδασμών. Μιλάμε για τόσο βασικά πράγματα το 2019, Asus. Ωστόσο, δεν πρόκειται για τα καλύτερα fans ever, μια και στο θέμα θόρυβος έχω τα παράπονά μου. Τα fans παράγουν έναν ιδιαίτερα ενοχλητικό θόρυβο σε οποιαδήποτε ρύθμιση άνω των 700-800 στροφών. Οι στροφές που αρχίζει αυτός ο θόρυβος να σε ενοχλεί είναι υποκειμενικές. Αλλά υπάρχει. Ο θόρυβος αυτός δεν είναι ο θόρυβος που προκαλεί η ροή αέρα συνήθως στα περισσότερα fans, αλλά επιτρέψτε μου την έκφραση σαν γουργουριτό, σαν κάποια παλιά συσκευή, κάτι σαν έντονο coil wine. Και στην ουσία εδώ είναι το μοναδικό σημείο που δεν έμεινα ευχαριστημένος, αφού για να χρησιμοποιήσω την ML240L χωρίς να γίνεται ενοχλητική για τα δικά μου δεδομένα, αναγκάστηκα να δημιουργήσω fan profile που δεν επιτρέπει στα fans να λειτουργήσουν πάνω από το 45% των στροφών τους, παρά μόνο στην περίπτωση που ο επεξεργαστής μου ξεπερνούσε τους 60 βαθμούς. Περνάω στις επιδόσεις της. Spoiler alert, κρατηθείτε. Οι δοκιμές έγιναν στο Ryzen 7 2700X και συγκεκριμένα στο Fractal X Project που πρόσφατα είδαμε στο κανάλι. Οι μετρήσεις που ακολουθούν υπόκεινται σε σφάλμα οργάνου 1,5 dB, ενώ έγιναν σε απόσταση περίπου 30 εκατοστών από το PC, περίπου στις 45 μοίρες από το μπροστά μέρος, εξομοιώνοντας την περίπτωση που κάποιος θα έχει το PC δίπλα του επάνω στο γραφείο. Η θερμοκρασία δωματίου κυμαινόταν από 19,8 έως 20,3 βαθμούς κατά τη διάρκεια των μετρήσεών μου, ενώ ο ελάχιστος θόρυβος σε απόλυτη ησυχία ήταν 32 dB. Σε όλες τις μετρήσεις χρησιμοποιώ Thermal Paste Arctic MX2. Στην οθόνη σας παράλληλα θα μπορείτε να δείτε τα αντίστοιχα αποτελέσματα από την Asus ROG Radio, αναλυτικό review της οποίας θα βρείτε κάτω στην περιγραφή και στην οθόνη σας τώρα, καθώς και τις Fractal Design Celsius S24. Η ML240L στο 100% Fan PWM κράτησε τον 2700X σε stock ρυθμίσεις στους 54,4 βαθμούς Κελσίου, με την ASRock X470 Tai-Chi να μπουστάρει τον 2700X στα 4,35 GHz. Μετά το overclocking του 2700X στα 4,2 GHz σε όλους τους πυρήνες με 1,375 V, οι μέγιστες θερμοκρασίες έφταναν στους 58,6 βαθμούς Κελσίου. Ο παραγόμενος θόρυβος σε αυτή την περίπτωση ανήλθε στα 58,1 dB για την ML240L έναντι 62,9 dB για την Asus Radio. Δοκιμάζοντας το 50% PWM, τα προηγούμενα νούμερα διαμορφώνονται σε 58,1 και 61,5 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
Ο θόρυβος εδώ ήταν 46,9 dB για την ML240L και 51,9 dB για την Asus Ryo. Τέλος, επανέλαβα τις προηγούμενες μετρήσεις στα 42 dB, μια τιμή θορύβου που θεωρώ αποδεκτή για πολύ ωραία χρήση, αν και εδώ θα βάλω έναν αστερίσκο αργότερα. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ML240L απέδωσε 61,3 και 63,5 βαθμούς Κελσίου σε στόκ ρυθμίσεις και overclock αντίστοιχα. Τα νούμερα που μόλις είδαμε τα λένε σχεδόν όλα. Η Cooler Master ML240L καταφέρνει παραπλήσεις επιδόσεις με μια all-in-one υδρόψυξη που κόστιζε 3 φορές περισσότερο όταν δημοσίευσα το review της και πλέον πλησιάζει τις 4 φορές επάνω. Βέβαια, ομολογουμένως η τιμολόγηση της Ryo αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, παρόλα αυτά η ML240L στον τομέα των επιδόσεων δεν υστερεί έναντι των υπολείπων all-in-one coolers που θα βρείτε στην ελληνική αγορά, λαβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της Celsius S24. Το αντίθετο μάλιστα. Στα 75 με 80 ευρώ περίπου που θα βρείτε την Cooler Master ML240L στην ελληνική αγορά αυτές τις ημέρες, κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για εξαιρετική επιλογή και όχι μόνο για budget builders. Η ML240L υστερεί ελάχιστα έναντι του αρκετά ακριβότερου ανταγωνισμού, μιλάμε για διαφορές των 2 με 3 βαθμών Κελσίου σε ένα chip, όπως ο 2700X που αναμφισβήτητα πιέζει οποιοδήποτε cooler. Συνεπώς, εφόσον δεν ζεις με τη φιλοδοξία του απόλυτου overclocker, κυνηγώντας παγκόσμια ρεκόρ, έχεις μόνο μία παραδοχή να κάνεις. Τον ενοχλητικό θόρυβο των fans σε υψηλές τροφές. Εκτός από αυτό όμως θα ξαναπώ ό,τι είπα και στην αρχή. Οι budget builders χρωστάτε ένα ευχαριστώ στην Cooler Master για ένα προϊόν που τα κάνει όλα και σε καλή τιμή, με μικρές παραδοχές. Είμαι πολύ περίεργος να μάθω αν εσείς θα επιλέγατε την ML240L αποδεχόμενη τον ενοχλητικό θόρυβο των fans ή αν πιστεύετε ότι αξίζει η αγορά της και η αντικατάστασή τους στη συνέχεια. Αν αυτό το βίντεο σας άρεσε ή το βρήκατε χρήσιμο, έχουμε 2019 και ξέρετε ακριβώς τι μπορείτε να κάνετε για να στηρίξετε το κανάλι και τη δουλειά μου. Σας περιμένω και στη Facebook ομάδα του καναλιού, την Technologist Tech Team, για περισσότερες λεπτομέρειες. Link θα βρείτε στην περιγραφή. Αυτά από εμένα, είμαι ο Θοδωρής και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να περνάτε καλά!